διδάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια. Γιορτάζει αύριο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδερφοί μου, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, ο Εκνάξου, ο Θαυματουργός. Και αυτός, να τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος του αιώνα μας, μεγάλη μορφή, ταπεινός και απλός, αλλά γεμάτος θεία χάρη και πλήρης ελεημοσυνών και αγαθών έργων. 50 σχεδόν ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε εδώ στην πόλη των Αθηνών. Ύψωνε κάθε ημέρα η κέτιδας χείρας προς τον δυνάμενον σώζην. Έκαμε λειτουργίες προγιασμένες, εσπερινούς, αγρυπνίες, ευχέλαια, παρακλήσεις και τόσα άλλα, εξομολογήσεις, παρηγορίες των ασθενών, των πονεμένων, των αδυνάτων, των δυσκολεμένων και λύσεις έμπρακτες και χειροπιαστές. Μεγάλη χάρη και μεγάλη αγάπη. Όσοι τον ακολουθούσαν τότε εκουράζονται μαζί, διότι ελάτρευε συνεχώς τον Κύριο επί ώρες πολλές με τις προαναφερτήσεις ακολουθίες και με άλλες προσευχές και διατυπώσεις. Και μία από τις κυρίες τον ακολουθούσαν κουράστηκε κάποτε και ήθελε να πάει αλλού, να φύγει από τον Παφού. Αλλά δεν το έλεγε. Το απόμενε μία άλλη. Και η άλλη δυσκολεύτηκε μαζί της. Και τι βλέπει η δεύτερη? Στον ύπνο της βλέπει τον Παπα-Νικόλα να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο και να τον κρατάνε από το χεράκι αυτή και η άλλη που ήθελε να φύγει. Και καθώς προχωρούσαν και είχα χαρά που συνόδευαν τον ανάλαφρο και ευλογημένο παππού, τότε κλαίγει αυτή που δεν ήθελε να φύγει, που είχε και στενοχωρηθεί. Γέροντα, η τάδε που σας κρατάει θέλει να φύγει. Και ο γέροντας τι λέει? Να πάει όπου θέλει, παιδί. Είναι ελεύθερη. Αυτό είναι η εκκλησία μας, αυτό είναι η ορθοδοξία μας, αυτό είναι η αρχοντιά του Θεού μας. Καθώς προχωρούσαν όμως, τι βλέπω? Ένα αμέτρητο πλήθος ανθρώπων να περιμένουν τον Παπα-Νικόλα, να είναι γεμάτο το Παναθηναϊκό στάδιο. Και όταν έφτασε ο παππούς, σηκώθηκε όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος όρθιο, και έψαλον όλοι μαζί μελωδικός εγκόμιον του Παπα-Νικόλα. Εξεπλάγει η κόρη που ήθελε να φύγει και λέγει καθεαυτήν: τι τιμές είναι αυτές που απονέμονται στον Παπα-Νικόλα μέσα της τόπη. Ταυτοχρόνως παρουσιάζεται μια γυναίκα εμπρός της και της λέει: εξεπλάγεις που είδες τις τιμές και πού να δεις πόσες θα το απονεμηθούν ακόμα. Και αυτό ήταν προφητικό. Χθες το βράδυ στο ναό του Αγίου Άγγελου Βουλιαγμένης, που σας ακούσα στο σταθμό, επήγατε αρκετοί, έγινε αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Και όντως απονεμήθησαν τιμέ, όπως και αύριο που θα λειτουργήσει και ο Μακαριότατος εκεί, και όπου αλλού τιμούν τον Παπα-Νικόλα Πλανά, τον Άγιο αυτόν, τον ευλογημένο, που όπως το ονομάζει ο κυραλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Ιερείς των Πόλεων και Ιερείς των Χωρίων, είναι ήτο ο ταπεινότερος των ιερέων και ο απλοϊκότερος, απλούστερος δηλαδή, των ανθρώπων. Μεγάλη λοιπόν ψυχή και μεγάλη μορφή ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς.
ο θαυματουργός, ο Εκνάτιος, ο οποίος ενίκησε τα του πλάνου παγίδας, όπως λέει και το ωραίο απολυτικό του, και έφτασε στον Παράδεισο, αφού έκανε στη γη μεγάλο αγώνα και μεγάλο κόπο και πολλές προσπάθειες, συνεπικουρούμενος πάντοτε από τη Θεία Χάρη. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Και τον έχουμε εμείς και τον χαιρόμαστε και τον αγαπάμε και τον ψέλνουμε και τον μελωδούμε και τον επικαλούμεθα και τον σκεπτόμεθα και παραδειγματιζόμεθα από το υπέροχό του παράδειγμα και τόσα άλλα. Μεγάλη λοιπόν ευλογία ένας Άγιος. Και μάλιστα στις ημέρες τις δύσκολες και πονηρές και χαλεπές τις οποίες διανύομεν. Ξύπνησε η κόρη και από τότε δεν έφυγε από κοντά του. Τι να πούμε για τον Άγιο Νικόλαο εμείς, που είμαστε ελάχιστοι και μικροί και αδύνατοι. Τον θαυμάζουμε και έτσι ο λιγογράμματος, άσημος, σχεδόν ψευδός, φτωχός, πονεμένος, κατόρθωσε το ακατόρθωτο και έκαμε τόσα πολλά και πρόσφερε στην Εκκλησία του Χριστού μόλι του την αγάπη και μόλι του την καρδιά. Ήταν άνθρωπος ταπεινός. Εκείνο που μας έριξε από τον επίγειο παράδεισο ήταν η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Και εκείνο που μας σώζει και μας βάζει ξανά μέσα είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Ήταν ταπεινός ο Άγιος Νικόλαος. Δεν είχε καμία καλή ιδέα για τον εαυτό του. Τον πρόσβαλαν, τον έβριζαν, τον υποτιμούσαν, τον δυσκόλευαν. Εκείνος του συγχωρούσε. Και ασφαλώς θα έλεγε μέσα, τέτοιος που είμαι, καλά μου κάνει. Και λίγα μου κάνει. Σε ευχαριστώ που μου κάνουν λίγα. Και έτσι ήταν άξιος του πρώτου μακαρισμού, όπως λέει στο προαναφερθέν άρθρο ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ήταν ο ταπεινός, ο πτωχός το πνεύμα του δηλαδή, ο οποίος κληρονόμησε τη Βασιλεία του Θεού, η οποία αρχίζει απ' εδώ, απ' την παρούσα φάση της ζωής. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός και αυτό είναι χάρισμα του Θεού, ή τουλάχιστον προσπαθεί να είναι ταπεινός, είναι ήσυχος. Δεν είναι ανταριασμένος και δυσκολεμένος και ακατάστατος και δεν έχει ταραχή και κίνηση συνεχώς. Είναι πράος και ήσυχος και αμέριμος και απλός. Μια φορά είχε καταστενοχωρηθεί ο Παπανικόλας που ο ψάλτης του Μιχάλης δεν τον άφησε μετά τη Θεία Λειτουργία να κάνει παράκληση στην Παναγία. Και όλη μέρα ήταν σκυθροπός, κατηφής και στενοχωρημένος και μονολογούσε καθεαυτόν. Ακούσε εκεί να μην με αφήσει να κάνω παράκληση. Έκλαιγε σαν παιδάκι, προχωρούσε παρέστη, κοίταζε και την Παναγίτσα και παραλάμβανε. Ακούσε εκεί να μην με αφήσει να κάνω παράκληση. Και αυτό μου ερχόταν χθες το βράδυ έτσι στο νου και πάλι και πάλι. Κοίτα, λέω, έκαμε λειτουργία ολόκληρη και ήθελα να κάνω και παράκληση στην Παναγία, την οποία υπεραγαπούσε την Παναγία. Υπεραγαπούσε. Και έλεγα χθες το βράδυ να κάνουμε έτσι στενόπονη χάρη. Και τι σκέφτηκα, να γελάσουμε κιόλας. Λέω, κάτσε, θα κάνουμε αυτή την παράκληση της Παναγίας που δεν τον άφησε ο Μιχάλης να κάνει τότε. Θα την κάνουμε δώρο, να χαρεί και εκείνος, θα χαρεί προπαντός η Παναγίτσα και να πάρουμε και την ευλογία του Θεοτόκου και την ευλογία του Παπανικόλα Πλανά. Και αν κάνουμε και εμείς ένα δώρο, ένα κεράκι στη γιορτή του. Εκεί την παράκληση λοιπόν που έχασε, την κάναμε απόψε εμείς με την ευχή του.
και με τη χάρη της Θεοτόκου και με τη δική σας συμπαρουσία των πατέρων και ημών. Και σας ευχαριστώ πραγματικά ολόψυχα που έρχεστε κάθε φορά από κοντά και από μακριά με τόση προθυμία και αγάπη και κάνουμε εδώ τη Θεία Λατρεία και ακούμε όλοι το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Παπά Νικόλας κι άλλη μια φορά είχε πάει μια εκεί κυρία πάρα πολύ στενοχωρημένη και του λέει «Παππούλη μου, ο άντρας μου είναι μήνες άνεργος και πώς δεν είναι τώρα, πώς δεν έχω κι εγώ αμαρτωλός, προσπαθώ να βρούμε μια θέση να μπουν να κάνουν τίποτα, δύσκολο πράγμα είναι. Πιάζω τις θέσεις μερικοί, έχουν και δύο τρεις μερικοί, τι να πω. Και μετά οι άλλοι ψοφάνε από την πείνα. Και ποιος τους, και προπαντός τους νέους και μετά τους κατηγορούμε, τέλος πάντων, ο Θεός να φωτίσει». Πήγε εκεί πέρα και του λέει ο άντρας μου έχει πέσει σε απόγνωση, θέλει να πεθάνει. Ανεβοκατεβαίνει τα Υπουργεία, πάει στους βουλευτές, τον χορταίνει υποσχέσεις, αλλά φως πουθενά. Τα ξέρετε περισσότερο. Τα έχουμε περάσει όλοι τα πουθενά. Φως πουθενά. Και του λέει ο Βακούλης, έλα κόρη μου εδώ. Πάμε στη μητέρα του κόσμου να διαβάσουμε μια παράτηση. Και εκείνη είναι τόσο καλή που θα μας ακούσει. Φωνάτησε, διάβασε την παράτηση. Έκλαψε ο Βακούλης, έκλαψε τη γυναίκα. Παρεκάλεσαν εκείνη η οποία πάντων προστατεύει όπως ακούσαμε πριν λίγο και έφυγε με γλυκιά ελπίδα και προσμονή στην ψυχή της και απαντοχή. Την άλλη μέρα ο άντρας της έπιασε δουλειά. Καλύτερος εργοδότης είναι ο Θεός, η Παναγία, οι άλλοι. Οι άνθρωποι τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές που είμαστε ψεύτες από μέσα για πέξω και πας άνθρωπος ψεύτης, τι να κάνει. Και όταν ήταν στα τελευταία του παππούς, δύο του μηνός Μαρτίου, σαν αύριο, ήταν Τετάρτη τότε, λοιπόν, 1932, Μαντόπα, λοιπόν, και ήταν έτσι μεταξύ φοράς και αυθαρσίας, σαν γελοκρούετο. Και ήταν στο σπίτι του γιου του, ήταν μαζί του νύφη τη Μαρία. Και της έλεγε, Μαρία, ένα παιδάκι κάθισε απάνω στο στήθος μου και με πιέζει. Το έλεγε, το ξανά έλεγε, ένα παιδάκι. Φώναζε ο παππούς, το έλεγε έτσι με μια παράξενη φωνή. Ένα παιδάκι. Και του λέει εκείνη αυτό επανέλαβε πολλές φορές ο παππούς, η Παναγίτσα θα είναι παππούς. Ναι, η Παναγίτσα είναι, του λέει. Είχε έρθει η Παναγίτσα να τον πάρει. Τι ωραία λέμε στην ευχή εκείνη του αποδείπνου, του μικρού και του μεγάλου, στο άσφυλλα μόλι. Και εν το καιρό της εξόδου την απλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και κατά την ώρα του θανάτου να περιέχεις. Περιέχω τι σημαίνει? Μεταχειρίζομαι. Με απαλό, τρυφερό και στοργικό τρόπο κάτι ή κάποιον. Αυτό το περιέχω. Έχει και κακή έννοια, αλλά με την καλή έννοια. Περιέχω. Σημαίνει μεταχειρίζομαι. Φροντίζω. Περιποιούμαι. Ήρθε η Παναγίτσα λοιπόν το πιο απαλό τρόπο και τον εφρόντισε. Τον πήρα καλή και τον πήγε. Η Παναγίτσα θα είναι, του λέει. Ναι, λέει. Γι' αυτό την αγαπούσε τόσο πολύ, γι' αυτό και στροχωρεί την ημέρα εκείνη που δεν της έκανε παράτηση. Του την κάναμε εμείς του παππού τώρα, ασφαλώς θα χαίρεται. Να πω όλη την ευχή του. Βέβαια. Η Παναγίτσα θα είναι. Βέβαια. Τον πήρε η Παναγίτσα. Και θυμάμαι εδώ και το μακάρι στο γέροντα Πορφύριο, που γιόρταζε το φέστη. Που κάναμε εδώ και τη λειτουργία, τον μνημόσυ. Μια ψεύτικη ομιλιούλα, πώς είσαι. Αφού είχε φύγει για τον ουρανό λίγες μέρες, παρουσιάστηκε σε ένα πνευματικό τέχνη, όχι σε μένα. Λοιπόν, και του λέει, παιδί μου, τι να σου πω, είμαι υποχρεωμένος στην Παναγία μας. Το έλεγε έτσι με έναν τρόπο όμορφο και συγκινητικό και συγκλονιστικό. Είμαι, λέει, πολύ ευχαριστημένος. Γιατί, λέει, γέροντα, ξέρεις, παιδί μου, πόσο με φρόνησε καθώς ανέβαινα επάνω. Έτσι. Έτσι.
Και άμα δεν αγαπάμε και άμα δεν εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια, χάνουμε. Χάνουμε. Γιατί εκείνη όχι απλώς μας αγαπά, μας υπεραγαπά. Μας προστατεύει. Μας περιέπει. Μας μεταχειρίζεται στοργικά, απαλά, τρυφερά. Κατά τον καλύτερο και λεπτότερο και υπεροχότερο τρόπο. Γι' αυτό και καλό και δεν έχουν στο Άγιο Όρος τίποτα άλλο, έχουν την Παναγίτσα, την κυρά τους, τη μητέρα τους, αδελφή τους, προστασία τους. Και το Άγιο Όρος αποτελεί το περιβόλι της. Και την αγαπούν όλοι, και ο χειρότερος καλόγερος την Παναγία την αγαπά. Την Παναγία τη λατρεύει σε εισαγωγικά. Την Παναγία την έχει πάνω απ' όλα. Ήταν μια φορά να το πω να γελάσω, να πω χρυσή κιόλας, μου πει κάποιος να πω ανέβη, δεν θυμάμαι. Όταν είναι να πω δεν θυμάμαι, και όταν είναι να πω θυμάμαι. Έτσι πλάκα δεν έφυγε, το παθαίνεις αυτό. Λοιπόν, ήταν ξέρω από κάποιον εσύ τον Κυκλάδο, έχει κοιμήθει να τα έχει μαζί, θα δω στην Αθήνα. Και είχε έτσι λατρεία στην Παναγία. Συσσαγωγικά πάλι την παραξηγηθώ, υπάρχουν μερικοί πλέον να παραξηγηθούν. Λοιπόν, όχι από εσάς. Λοιπόν, και τι έκανε. Έκαμε ο διάκος κατάλυση και του λέει θα κάνεις κατάλυση εκεί ποτηρίου, αλλά τη μοιραία της Θεοτόκου δεν την αφήνεις, δεν την τρως, θα την αφήνεις να την τρώω εγώ. Γιατί θέλω έτσι να την τρώω για ευλογία. Υπερβολή θα μου πείτε σίγουρα. Αλλά έδειχνα μου όμως και την ιδιαίτερη αγάπη του στη Θεοτόκου. Μια φορά ο διάκος το ξέχασε και κατέλυσε τη μοιραία, την έφαγε. Και πάει να δει πουθενά και βγαίνει έξω έτσι στενοχωρημένος. Έλα ρε διάκο, μου φάγες την Παναγία ρε παιδί μου, του λέει. Μου φάγες την Παναγία, δεν πρόσεξες τώρα, ξέρεις πόσο στενοχωρήθηκα εγώ μέχρι να φτιάξω την άλλη και να κοινωνήσω την άλλη μέρα. Μου φάγες την Παναγία. Βέβαια. Του φάγες. Στενοχωρήθηκες. Έτσι είναι. Έτσι έχουμε την Παναγία όλοι, όλοι, όλοι την έχουμε μητέρα. Είμαστε εμείς οι Έλληνες, είμαστε και πολλοί αισθηματίες, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος. Στο κεφάλαιο για τον Ηράκλειο τον Αυτοκράτορα, είμαστε πολύ αισθηματίες και αγαπάμε πάρα πολύ την Παναγία. Και η Εκκλησία έχει εθνικό ύμνο αφιερωμένο στην Παναγία. Ποιος είναι, το ξέρω, το Δίκαρμα. Ήταν ο εθνικός ύμνος των Βυζαντινών, ο εθνικός ύμνος της Εκκλησίας, ο εθνικός ύμνος της Τουρκοκρατία και ο εθνικός ύμνος μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και τον λέμε με εγκάθιση, αδελφοί. Χωρίς να φοβούμεθα τίποτε και χαιρόμεθα. Και μου λέει κάποιες προχθές, εγώ παππού, θα πάω σε μια δουλειά που είναι σπουδαία, λέω τον υπερμάχο. Τον υπερμάχο και ξέρεις, δίνει δύναμη Παναγίτσα και θα αγροποιούνται. Μα και να με στενοχωρήσουν να αντέχω. Και όχι να μου πούνε βαστάω. Και ναι να μου πούνε πετάω. Τι κάνει η πίστη, Βέβαια. Έτσι λοιπόν ο Παπα-Νικόλας είχε την Παναγίτσα στο στήθος του. Ήρθε να τον επάρει. Και τον επί. Τι είναι η Παναγίτσα. Παπα-Νικόλας ήταν ταπεινός και απλός σαν παιδάκι. Και μια φορά ήταν σε ένα σπίτι και τι καθόντουσαν, κουβέντιασαν και ήταν εκλογές, μιλάγαν για τα πολιτικά, για τους χαλασσοχώριους που λέγω ο Διαμάντης. Λοιπόν, και λέγανε από εδώ, λέγανε από εκεί με τα κόμματα, ξέρετε τα τι γίνεται, φασαρία και μήλος, για το τίποτα. Δεν χρειάζεται να ζανιζόμαστε σιγά. Κάθε φορά κοιτάζουμε. Ποιος αγαπάει λίγο παραπάνω την πατρίδα μας, την θρησκεία μας, την οικογένειά μας, το κράτος μας. Του ρίχνουμε ένα κουκί να βγει και την άφα να βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε. Δώσω λειψίες. Λοιπόν, αλλά δεν περάσει, θα το πούμε άλλη φορά. Μας βάλει την πολιτική μπροστά και έχουμε χαλάμε την διάθεση. Λοιπόν, ρωτάνε τον παππού σε μια στιγμή, τι λες εσύ για τάδε κόμμα. Και ο παππούς, ξέρετε τι, σαν να ήταν αλλού, σαν να φευγάτος που λένε στα εξαρτιακά, τι κάνει, γυρίζει και τους λέει έτσι με αφοπλιστική απλότητα, ποιος κυβερνάει τώρα. Καταλάβατε, ποιος κυβερνάει τώρα. Ποιος κυβερνάει τώρα, ωραίος. Ήταν εντός, εκτός και επί τα 7 μέρη που λένε στη γεωμετρία. Τι έκανε όμως αυτός, παρακαλούσε. Μη σκοτωνούμε, θα παρακαλούμε. Να μας στείλει ο Θεός ένα κυβερνήτη καλό είναι.
Όποιος και να είναι. Και αυτοί που είναι καλοί είναι, εγώ δεν λέω τίποτα. Καλοί είναι, όλοι καλοί είναι. Μήπως εμείς είμαστε καλύτεροι. Άμα κατηγορούμε τον αυτό μας είναι καλύτερα από ό,τι κατηγορούμε τους άλλους. Και τους πολιτικούς και τους αρχιερείς και τους οποιουσδήποτε. Αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός για να κατηγορείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος ο Χριστός ο Μωσός να κατηγορείς. Καλά κάνεις λέει. Αλλά τι, κατηγόρησε τον σου. Κατηγόρησε τον εαυτό σου. Αυτό με ουσία. Οι αδερφοί μας στις Σλάβες εδώ πέρασαν στον κομμουνισμό και μετά ξέρετε τι κάνανε. Δεν κατηγορούσαν το καθεστώς. Ξέρετε τι κατηγορούσαν, τον εαυτό τους. Τους εαυτούς τον. Και λέγανε, δεν μας άρεσε ο παράδεισος του Χριστού. Θέλαμε το παράδεισο του Μάρξ. Καλά να πάμε. Τι ωραία. Θέλαμε αυτό. Καλά να πάμε. Και άμα κατηγορεί συνέχεια, κανείς δεν είναι καλό, αδειάζει η ψυχή του. Και αυτή η κατηγορία πάει και βρίσκει τους ανθρώπους που κατηγορούν και τους κάνει χειρότερους. Καταλάβατε. Ενώ αν θέλουμε προσευχή έστω και αν δεν αξίζουν. Και αν καλολογούμε, δεν ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά όταν είμαστε και άνθρωποι, εφιασκάμε. Λέμε για κάποια κουβέντα και εγώ ακόμα λέει. Άρα τι να κάνουμε, πλάνε και ο νους καμιά φορά. Λοιπόν, θα ξελώσουμε, αλλά το θέμα να μην μένουν μέσα μας. Και παροργιζόμεθα καμιά φορά και θυμώνουμε και φωνάζουμε και βρίζουμε και ξεφεύγουμε και λέμε ό,τι θέλουμε και τη συνήθως λεγόμενη λέξη στα ελληνικά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, το Ευαγγέλιο γι' αυτό, τι να κάνουμε. Αλλά τι να κάνουμε όμως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Να μην πέφτει ο ήλιος και να μένουμε παροργισμένοι, χαλασμένοι. Εσείς το λέτε. Χαλασμένοι. Αλλά να τακτοποιούμε το ζήτημα. Γιατί και ήσυχα θα κοιμόμαστε, αν κοιμηθούμε το χάλασμα, αυτό περνάει και στην ψυχή και στον οργανισμό μας. Είναι μαζί δεμένα σώμα και ψυχή, έτσι ένα πράγμα είναι, αποτελούν ενότητα. Λοιπόν, απόλυτη ενότητα αποτελούν αυτά. Και δευτέρον, μπορεί την ήρθε να έρθει η Παναγίτσα να μας πάρει και εμάς. Και άμα έχουμε αυτό το χάλασμα, δεύτερον έρθει η Παναγίτσα. Και πότε μας πιάσει. Αλλά ρε παιδάκια, δεν κάνετε λίγη προσπαθιούλα κι εσείς να ταυτοποιηθείτε. Αν έχω κάποιον βρει, κάποιον στενοχωρήσει, έχουν κακολογήσει, αυτό και δικαίω. Δεν έχει σημασία αυτό. Τι να κάνουμε, να τα φτιάχνουμε, να τα βρίσκουμε. Έτσι, νοερά να πηγαίνουμε, του φιλόμε τα ποδαράκια, γιατί δεν είναι εύκολο να πάμε και πραγματικά. Λοιπόν, και να ζητάμε συγγνώμη, να κάνουμε αγάπη. Ή τουλάχιστον, ας προσπαθούμε να τον καταλαβαίνουμε και τον άλλον. Να ερχόμαστε λίγο στη θέση του. Και τι γίνεται η ψυχή μας τότε. Μαλακώνει αδελφοί μου. Μαλακώνει η ψυχή μας. Ηρεμεί η ψυχή μας. Κάνει αγάπη η ψυχή μας. Και τι κάνει. Βγάζει το σκοτάδι από μέσα. Και μπαίνει το θαυμαστό φως του Θεού. Το φως του Ελαρών, του Χριστού. Το φως της Θείας Αγάπης. Βέβαια. Χριστός είναι εδώ ανάμεσά μας. Με όταν παιδάκι το πρωί μας βλέπει παππούλιο Χριστούλης. Βέβαια, μόνο μας βλέπει. Και μας καμαρώνει και μας χαίρεται και μας κρατάει στα χεράκια του και μας χαϊδεύει και μας ευλογεί και μας φροντίζει και μας προστατεύει και κάνει και τι δεν κάνει. Και μου φέραν το πρωί και μια φωτογραφία του Χριστού. Φωτογραφία ήταν αυτή. Ήταν κάποιο καιρό τώρα τελευταίες αγιστόπους, ξέρω πότε το πάστρεφμα. Μου είπα, δεν θυμάμαι. Το μυαλό μου είναι σαλάτα. Λοιπόν, και είχε τραβήξει κάποιος από την Αμερική να πάθουν φωτογραφίες στο πρετόριο εκεί που ήταν δικαστός ο Χριστός, στο διοικητήριο, από τις Πιλάτες. Και όταν τσεφάνει τις φωτογραφίες με το πρετόριο, τι είδε στο πρετόριο, βγήκε και η μορφή του Χριστού. Μα λέει, εγώ δεν φωτογράφησα τον Χριστό, δεν είδα τίποτα εκεί πέρα. Και ο Ιησούς παρουσιάστηκε και του λέει, εγώ εκεί ήμουν παιδί μου, εσύ δεν με είδες, ο φακός με πήρε. Τι είναι η θρησκεία μας, ολοζόμενη. Στα χεράκια που μας έχει ο Χριστός. Και είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό να τον φωνάζουμε και εκείνον. Να τον εκμεταλλευόμαστε. Γιατί αυτός που έφτιαξε τα αυτιά ακούει, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Ο πλάσας, το ους, ουχή ακούει. Αυτός που έπλασε το αυτί δεν ακούει, δηλαδή ακούει. Και εκείνος που έπλασε το νου, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Έτσι. Εμείς όμως ξεχνιόμαστε καημένοι. Αφινόμαστε.
παραδεινόμαστε την απελπισία μας, την παραφορά μας, στο οτιδήποτε. Και έτσι ερημώνει η ψυχή μας και τα βλέπουμε όλα δύσκολα και όλα δίσεκτα. Νικόλας γεννήθηκε στα 1851, τον ίδιο χρόνο που γεννήθηκε ο κυραλέκτορος Παπαδιαμάνης, που είχε ψάλτη στον Άγιο Ελισσαίο. Και βέβαια ο κυραλέκτορος έχει μείνει το 1911 και ο Άγιος Νικόλας 23 χρόνια μετά, 22-21 μάλλον, λοιπόν, 1932. Και γράφει πολύ ωραία στο άρθρο που ανέφερα ότι ο Άγιος Νικόλαος ή το αφιλοχρήματος. Σημασία αυτό, σημαίνει το χρηματιστήριο πάνω του ελαττούμε. Καλό είναι το χρηματιστήριο, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Βάνε λέει με ευχή, με ευχή, είτε πάτε, εύχομαι, λέει, είναι καλό να το βγει, που ξέρω. Βέβαια, εύχομαι, γιατί. Εδώ στον Παπα-Νικόλα διαβάζουμε στα βιβλία και τι έτσι πιστώ, τις μπαλώσεις, το καθένας πώς το βλέπει. Το θέαμα και το καθοθεατίν. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τι να κάνεις. Μα τερβίζει και κανείς, ξέρω, δεν κάνει. Βέβαια. Λέει στο Παπαγικό μια φορά είχαν δώσει χαρτιά να μνημονεύσει. Και του είχαν γράψει μέσα τα ονόματα της οικογένειας και από κάτω και το άλογο και το κάρο. Από αυτό το ρομπζωμάτιο όλοι. Γιατί. Και ο Παπαγικόλας ενώ το γέλασε ο εκείνος που το πήγε, τι γελάς παιδί μου. Λέει, καλά κάνει. Από αυτό ζουν. Είναι η ζωή τους. Είναι η ζωή τους αυτό. Από το αλογάκι και από το κάρο τρώνε ψωμάκι όλοι. Όλη η φαμελιά. Έχει περάσει πτώχεια η ανθρωπότητα. Έχει περάσει πάθεια και καημούς. Έβαλε και το άλογο και το κάρο. Γέλασε ο άλλος ο Παπα-Νικόλας παιδί μου, τι λες, λέει, πήρε το σοβαρό του, τι λες. Τι λες. Άλλη φορά του πηγαίνανε του Παπα-Νικόλα όταν συλλογούσαν τον Παπαντώνη τους λειτουργός, ήταν στον Άγιο Νικόλα στον Πευκάη και αυτούς κάνανε αγρυπνίες και λοιπά στον Άγιο Ελισσαίο. Πηγαίνανε λοιπόν ονόματα στον Παπα-Νικόλα και τα λεφτά. Τι τους έλεγε. Τα ονόματα σε μένα, τα λεφτά στον Παπαντώνη. Ωραία δεν είναι. Και τελειώσαν. Τα ονόματα σε μένα, τα λεφτά στον Παπαντώνη. Ωραία. Ωραία. Μετά ο Παπαντώνης ήταν βέβαια παλιάνθρωπος, τα μοιράζει. Αλλά ο Παπούλης έκανε την αγάπη. Μπορούσε να μολώσει με αυτόν τον άνθρωπο, όχι. Και αυτό πηγαίνανε, πέρανε τότε εκεί πέρα την άμαξα της εποχής εκείνης και πηγαίνανε. Ο Παπα-Νικόλας έπαιρνε τον Παπαντώνη, τον πήγαινε πρώτο σπίτι και μετά στο δικό του. Και έκαμε και αστείο ο Παπα-Νικόλας, του άρεσε. Και ήσαν να πάει στην άμαξα και λέει τώρα είμαστε στην άμαξα ο Παρολαξίας και ο Καλαμών. Ο Μητροπολίτης της Παρολαξίας θα φυλάξω. Ο Παπα-Νικόλας και ο Παπαδόνης από την Καλαμάτα. Ο Παρολαξίας και ο Καλαμών. Βέβαια. Λέει ο κ. Αλέξανδρος στο άρθρο που σας ανέφερα, ιερείς των πόλεων και ιερείς των χωρίων, ότι για μια δραχμή έκαμε ολόκληρη αγρυπνία και άμα του έδινες κάτι το έπαιρνε και μια δεκάρα ακόμη την έπαιρνε. Ποτέ δεν ζητούσε. Είναι η χρυσή τομή που λέει και ο Άγιος Νεκτάριος. Έλεγε στις σπουδαστές της Ιζαρίου ο Άγιος μας ότι να μην ζητάτε χρήματα για ό,τι κάνετε. Μόνο αν σας δίνουν να τα παίρνετε και να λέτε και ευχαριστώ. Αυτή είναι η χρυσή τομή. Γιατί μερικοί από εμάς είμαστε ακατάδεκτοι τελείως στενοχωρούνται οι άνθρωποι και μερικοί, ξέρετε τι κάνουν, απαιτούν. Είναι άκρα και τα δύο. Όπως πολλές φορές δεν δίνουμε το χέρι να το φίλεις κάποιος. Παπάς, δεν είναι δικό σου το χέρι. Το χέρι δεν είναι δικό σου. Αν πας ξέρεις παπάς, το κόψεις από δικό σου. Είναι του Χριστού. Άξιος, ανάξιος δεν έχει καμία σημασία. Ο Χριστός σου πάντα χειροτονεί, αδειά πάντα ενεργεί. Οπότε όλα τα χέρια των παπάδων έχουν ευχή. Του στο φιλί γιατί παίρνει την ευχή του Χριστού. Και θα σου πει την ευχή, πάτε τι του λες. Την ευχή του Κυρίου. Βέβαια. Την ευχή του Κυρίου. Αφού δεν κάνουμε φορά είμαστε και ολοξύλοι. Δηλαδή εμείς κάνουμε τις πολύ ευσεβείς, είμαστε πολύ θρασείς. Άκρα είναι αυτά. Να είμαστε ταπεινοί και απλοί και καταδεκτικοί. Και να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι δικό μας.
Ο μοναδικό μας ίσως να μην άκουσε με το φιλίσιο το σκύλος. Λοιπόν, αλλά είναι του Χριστού. Δανείζει χείρα Θεό. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τον ιερέα. Δανείζει το χέρι του Θεού. Και δανείζει στόμα Θεό. Και το στόμα στο Θεό. Και αυτό στέκεται στο μέσο ο ιερέας. Κι άλλοτε μιλάει για μας στο Θεό. Κι άλλοτε σε μας για το Θεό. Γυρίζει προς τα εμπρός, θα καλεί για μας. Προς τα κάτω. Τι ωραίο είναι και μας λέει τι του είπε ο Θεός για μας. Έτσι δεν είναι αυτό γυρίζει. Μέσος έστει. Μέσος έστει. Και τι ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι. Άλλες φορές πάλι στο προληθέν Αρθρίδιον, ποιος δημοσιεύτηκε το 1896, είχε κάποιο χρέος και είχε λεφτά εισχαλκών, 5 δεκάρες. Ήθελε κάποιο 15 δραχμές, τα μέτρα, τα ξανά μέτρα, τα μπέρα, δεν έβρισε μια άκρη, χανόταν. Και κάποιος ανάλογα, χριστιανός που λέει ο Διαμάντης, του τα μέτρησε και τελείωσε. Άλλες φορές του τα παίρναν, ήταν κάποιος εκεί που Αλέπος, παίρναν το χέρι του και του παίρναν τα λεφτά. Του αποφάσισε, το κατάλαβε, λέει. Φρόνημα Αλέπο, φρόνημα παιδί μου, φρόνημα Αλέπο. Δεν τον έβρισε ποτέ, δεν τον έδωσε ποτέ, εμείς δεν το κάναμε. Γιατί, σου λέει άστον, μήπως σοφή. Πως ο Χριστός επέτρεπε στους νηστές, στις πόρες, στους ελώνες και αμαρτωλούς να έρχονται κοντά του με ένα σκοπό να σωθούν. Έτσι ο Νικόλαος, σου λέει άστον. Ο Ιησούς δεν είχε τον Ιούδα. Γιατί έκανε ο Ιούδας, έκλεβε. Ποτέ δεν τον ξεπλώσε στον Ιούδα, δηλαδή παλιό κλέφτη, παλιά άνθρωπο. Όχι, πονάει αυτό. Καμα να είχε πονάει περισσότερο. Τώρα έκανε, πονάει. Σου λέει άστον χριστιανό να πάει πως χορτάσει. Αν είναι δυνατόν χορτάσει και είναι τα λεφτά. Λοιπόν, και ακολουθείς και εμένα. Θα τι κάνει αυτό το σήμα, άμα βλέπει τι είμαστε έτσι, μας δίνει διάφορα. Σου λέει αγαπά, υγεία, τόνα, τ' άλλο. Πάρε παιδάκι. Μήπως γεννηθείς λίγο και καταλάβεις ποιος σας θέλει. Και άμα δεν γίνεται, βάλει και το αριστερό του χέρι με τις παιδαγωγίες και πάλι εκεί μας το παίρνει επίοικος που λένε οι πατέρες. Μας χτυπάει έτσι. Συμπαθός. Ποιήτη συμπαθός. Τι ωραία τουλάχιστον Ανδρέας Κρήτης. Βέβαια. Και μας φέρνει εκεί που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν ο κύριος Αλέξανδρος σε 1851, 4 Μαρτίου και ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε πάλι στο 1851. Δεν βρήκα πότε ακριβώς, αλλά είναι την ίδια χρονιά με τον κύριο Αλέξανδρο. Και είσαστε αγαπημένοι και τον εφαυμάζει. Όσοι έχετε τα άπαντα, να πάνε να βρείτε το άρθρο αυτό, ιερείς των πόλεων και ιερείς των χωρίων, και έχει μεταξύ των άλλων και αναφορά στον Άγιο Νικόλαο Πλανά. Λέει και άλλα χρήσιμα πράγματα εκεί ο κ. Αλέξανδρος, γιατί ο κύριος ήταν σοφός, ήταν παντογνώστης, ήταν ο βλέπων και ήταν αμήλικτος και δεν χαρίζεται σε κανένα, ουδέ στον εαυτό του. Γι' αυτό είναι πάντοτε επίκαιρος. Είναι διαχρονικός και συγχρονικός μαζί, έχει διαχρονία και συγχρονία όπως λέμε σε αυτά. Βέβαια, είναι εθνικός συγγραφεύς και υπερεθνικός μαζί ως χριστιανός ορθόδοξος. Και ενώ κάποτε κάποιοι όκτηραν έναν Εβραίο και μιλούσαν ασυμπαθώς, αν απατώμε στο Πάσχα Ρωμαϊκό, και εκεί πως τελειώνει. Και ο Εβραίος ψυχή έχει. Αυτό είναι. Και ο Εβραίος ψυχίες. Εμείς τους Εβραίους τους αγαπάμε στο κάτω-κάτω. Οι Έλληνες και οι υπόλοιποι. Μας έδωσαν τον Χριστό. Μας έδωσαν την Παναγία. Μας έδωσαν τους Αποστόλους. Γιατί δεν το βλέπουμε στραβά. Να μην το βλέπουμε σωστά. Μας έδωσαν τους πληροφόρες. Μας έδωσαν την πίστη. Βέβαια. Μεγάλα πράγματα αυτά. Σπουδαία πράγματα. Και τους ευχαριστούμε. Και τι να κάνουμε. Αντί να λέμε ότι λέμε μερικοί και λοιπά, τι να λέμε. Να γονατίζουμε για να παρακαλούμε τον Χριστό, να τους φέρει και εκείνους. Γιατί πότε θα έρθει ο τέλος του κόσμου. Όταν οι Εβραίοι γίνουν ορθόδοξοι. Περιμένει το λαό του Χριστός. Ου καπόστατο ο Θεός των λαών αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Δεν τους απόφθη, δεν τους έδειξε, δεν τους αρνήθηκε. Απλά λέει, αφού δεν τον θέλανε, τους έκανε ένα κόλπο.
όπως ένας άντρας δεν τον θέλει η γυναίκα, τι κάνει, κοιτάζει άλλη. Λοιπόν και ο Χριστός κοίταξε, το λέει ο Παύλος Προσδομένος, διαβάστε, το βρείτε μέσα, γελάτε. Είναι ψυχολογικό επιχείρημα αυτό, υπέροχο. Ανήθηκε στα έθνη ή να παραζηλώσεις. Για να καταζηλέψουν. Για να καταζηλέψουν. Μάλιστα. Και ύστερα να έρθω κοντά. Περιμένει λοιπόν. Αυτό περιμένει κύριος. Και όταν δούμε τους Εβραίους, δεν είναι τυχαίος λαός. Θα είναι περιούς, με λέγανε αυτοί. Τώρα περιούς είναι το γένος ορθοδόξου. Όταν δούμε τους Εβραίους αφρώς να εισέρχονται στην Εκκλησία του Χριστού, τότε τελειώνει και ο κόσμος. Τους περιμένει, τους αγαπάει. Δια Αβραάμ, τον αγαπημένο είπε αυτού. Τι Σά, τη Ισραήλ των Αγιών, πως λέει εκεί πέρα στο ωραίο πριβάνω, στην Αγιόρ. Βέβαια, περιμένει. Και αυτός είναι ο Χριστός, τι να κάνουμε, σκάνδαλο είναι η αγάπη. Σκάνδαλο είναι η αγάπη. Σκάνδαλο είναι η αγάπη. Και μάλιστα στην προς Ρωμαίους προρυθήσα επιστολή, αυτό διαφαίνεται, ολοκάθαρα. Είναι η επιστολή της θείας δικαιοσύνης προς Ρωμαίους. Γράφει στους Ρωμαίους ο Παύλος, στην καρδιά της Ρώμης και επιστέλει ελληνιστή. Γράφει την επιστολή του στα ελληνικά. Πού είχε φτάσει η Ελλάδα τότε, πού είχε φτάσει, γι' αυτό μακαρίτης ο Φέρης έλεγε όχι να ταξιδέψει η Ελλάδα με την Γόρια. Βέβαια, πού είχε φτάσει η Ελλάδα. Στέλνει στους Ρωμαίους και τους λέει γι' αυτό ακριβώς το μέγα γεγονός. Ότι ο Θεός ο Άγιος αντί να τιμωρήσει τον φταίχτη και ένοχο άνθρωπο και αντί να το αποθεί στην αιωνία κόλαση και καταδίκη, τι κάνει, τον αγκαλιάζει και τον συγχωρεί και τον καταφυλεί, όπως ο πατέρας τον άστρο που ακούσαμε προχθές. Τον αγκαλιάζει και τον καταφυλεί και τον σώζει και αφήνει άφωνα τα σύμπαντα και τον διάβολο να φριάται. Ο διάβολος έφαγε από κοντά του αν είδε αυτό το πράγμα. Βρε τι έκανες εκεί πέρα. Εγώ μια σκέψη έκανα και μπέριξες. Αυτούς τους αγαπάς, τους παραγαπάς και τι σου κάνουν κάθε μέρα. Έτσι του λέει. Δεν σε θέλουν, σε βρίζουν, παρά το Ευαγγελιό σου. Σε αρνούνται, δεν σε αγαπούν. Δεν σε σκέφτονται, δεν σε συμμερίζονται. Σε βλασιμούν. Κάνουν τόσα και τόσα. Και εσύ τους θέλεις. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο Χριστός. Και στη Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει πάλι ο Χρυσορήμων Ιωάννης, που έχουμε μεθάβει και ανάμνηση ημέρας Δευτέρας Παρουσίας και εκεί Απόκριφο. Έχω πέρασει η ώρα, είπα και πολλά. Ο Χριστός θα έρθει σε δύσκολη θέση. Όταν μας κοιτάξει με εκείνα τα ελαρότατα μάτια, που ανάβουνε φωτίες αγάπης. Και οι δύο δεν δουλειάζουμε καθόλου. Γιατί δεν ταιριάζουμε καθόλου. Και όπου δεν ταιριάζει δεν συμπεθεριάζει. Και θα έχει να κάνει. Και θα αποστρέψουμε μεγάλη στενοχώρια. Και εμείς τότε θα πάμε σκόλα στην αιώνια. Εμείς θα διαλέξουμε. Εμείς θα διαλέξουμε. Και εμείς θα κρίνουμε τον εαυτό μας τότε. Και μάλιστα θα ξυπνήσει ο καλός εαυτός μας. Και θα μας κατακρίνει. Γιατί σε αυτή την πλάση και ζήσει δεν τον αφήσαμε να εκφραστεί, να λατρέψει τον πλάστη, να διακονήσει το όνομά του, το πλάσμα, τον άνθρωπο. Να αγιάσει. Και θα μας κατακρίνει. Γι' αυτό ψάχνουν τώρα με δικαστήριο, αδικάς, τι να δικάσεις. Ο μεγαλύτερος δικαστήριο κρύβεται μέσα μας, η συνείδηση. Μπορεί να συγχάσεις από αυτήν. Όχι. Όχι. Αυτό είναι μεγάλο δικαστήριο. Και έχουμε πριν το δικαστήριο το Σάββατο των ψυχών, ψυχοσάββατο, προσευχή της Εκκλησίας για όλους εκείνους οι οποίοι ετοιμήθησαν από Αδάμ μέχρι σήμερα και δεν είχαν κανένα να τους κάνει μνημόσυνο. Τα παδάμε με Χριστού βέβαια, βέβαια, ξέρετε. Τα έχουμε πει αυτά τη φορά, μην τα πούμε τώρα. Λοιπόν, για τα μνημόσυνα ωφελούν τα μέγιστα. Διαβάσα ένα κομματάκι το πανικό απόφερα του βιβλίου. Πολλοί πεθαμένοι, συγγενείς και γνωστοί, παρουσιάζουν το καθύπνο στις αδελφές της συνοδείας του και τους παρακαλούσαν να τους μνημονεύουν το πανικό όλα. Να δίνουν τα ονόματα να μνημονεύονται. Μια αδερφή και μια συγγενή που στο βίο της μάλωσε πολύ σοβαρά με έναν παπά. Και αυτός την αφόρησε. Και πέθαναν και οι δύο ασυγχώρετοι. Η αδερφή αυτή είδε μια μέρα στον ύπνο της ότι ευρίσκεται στον προφήτη Ελισαίο
και εκεί φέρουσα ένα σημείωμα το οποίο έλεγε «Είμαι η τάδε, η φανούσα ασυγχώρετη και είμαι στα υπόγεια των φυλακών του παλαιού στρατώνος». Δεν είχε γκρεμιστεί τότε φυλακές. «Και είμαι βάρη ποινήτησα». Ακούτε. «Ο Θεός ξέρει τι κόπους κατέβαλα για να σου στείλω αυτό το γράμμα. Σε παρακαλώ πολύ να μνημονεύεις εις τον Παπα-Νικόλα». Από τότε το όνομα αυτής μνημονεύεται, καθώς επίσης και το όνομα του αφορίστατος αυτήν ιερέως. Διότι ο Παπα-Νικόλας θεωρούσε και αυτόν υπέτειο της μεγής αμαρτίας του αφορισμού, διότι έπρεπε να δείξει μακροθυμία να είστε και αδικούμενος. Σας βλέπετε Ευαγγέλιο. Από τότε λέω δεν έλειψαν από το στόμα του τα ονόματα αυτά ως την ημέρα που έπαψε να λειτουργεί. Γι' αυτό μην αφήνουμε τους εγκυμημένους μας και στα επίσημα μνημόσυνα και πάντοτε. Μην τους αφήνουμε τους εγκυμημένους μας την ανάγκη. Προσευχόμεθα για αυτούς και στη λειτουργία και στο σπίτι μας και όπου βρισκόμεθα και να αγαθοπρακτούμε υπέρ αυτών. Να δίνουμε ελεημοσύνη στο όνομά τους. Έστω και λίγα χρήματα. Ό,τι έρθει. Και μια καλή κουβέντα. Έτσι. Γιατί όπως φερόμεθα στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας εδώ, αυτό δείχνει και την αγάπη μας στον Χριστό. Αν αγαπήσουμε τον φτωχό, τον πεινασμένο και τον προσφέρουν, προσφέρουν στον Χριστό όπως ακούσουμε στο Ευαγγέλιο μεθαύριο. Και έτσι. Και άμα αγαπάμε αυτό που βλέπουμε, τότε θα αγαπάμε και αυτό που δεν βλέπουμε. Και αν δεν αγαπάμε αυτό που βλέπουμε, δεν θα αγαπάμε ούτε αυτό που δεν βλέπουμε. Το Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σήμερα ήταν λίγο επεισοδιακό το κήρυγμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αφήσαμε το Βυζάντιο για λίγο, έλεγα Παπα-Νικόλα, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Κάνουμε και αναφερόμαστε στο Βυζάντιο και ερχόμαστε και στο τώρα. Γιατί οι ρίζες του νέου ελληνισμού στο Βυζάντιο. Το ξεχνάμε. Οι ρίζες του νέου ελληνισμού είναι στο Βυζάντιο. Και το Βυζάντιο επιβιώνει μέσα στο νέο ελληνισμό. Είναι δεμένα αυτά. Δύο σε συσκευασία ενός. Λοιπόν. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ τον σταθμό της Εκκλησίας, ευχαριστώ τους πατέρες. Ας πούμε το αυτοκόλλημα της Εκκλησίας και να φύγουμε.